Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση διαπραγματεύονται σκληρά και βρίσκονται στο τελικό στάδιο με την Τρόικα για να καταλήξουν σε λύσεις που θα διασώσουν το τραπεζικό σύστημα, ευρύτερα την οικονομία και θα επαναφέρουν την ηνεμία στη χώρα. Αυτές τις πραγματικά κρίσιμες ώρες, οι πάντες επιβάλλεται να επιδείξουμε τον ύψιστο βαθμό υπευθυνότητας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως ανάφερε στο διάγγελμά του, πήρε στους ώμους του ένα μεγάλο πολιτικό βάρος και αποδέχτηκε τη συμφωνία με το Eurogroup για το τέλος σταθερότητας. Παρά τις έντονες διαφωνίες του, έχοντας την έγνοια του την κοινωνική δυστυχία που θα προκαλούσε η τυχόν απόρριψη της πρότασης. Σε λίγες ώρες θα κληθούμε ξανά να πάρουμε τις μεγάλες αποφάσεις και να απαντήσουμε στα σκληρά διλήμματα. Η κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει τα νομοσχέδια και είναι γνωστή ήδη η φιλοσοφία μέσα από την οποία προσπαθεί υπό τις περιστάσεις να βρει την καλύτερη δυνατή λύση. Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα κληθεί σε λίγο να πάρει τις μεγάλες αποφάσεις, τις δύσκολες αποφάσεις. Αναμφίβολα θα υπάρχουν και οδυνηρές πτυχές σε οποιαδήποτε απόφαση και αν ληφθεί. Όμως η χώρα πρέπει να σωθεί. Η πολιτική ηγεσία οφείλει, παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές προσεγγίσεις, να δώσει τη διέξοδο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως θεματοφύλακας της ενότητας, κρατούσε συνεχώς ενήμερη την πολιτική ηγεσία και σεβάστηκε την απόφαση της Βουλής του Αντιπροσώπου. Με τις συνεχείς συσκέψεις με τους αρχηγούς των κομμάτων, στόχευε στη συλλογική σοφία. Οι επόμενες ώρες θα κρίνουν το μέλλον αυτού του τόπου. Όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω σε ερωτήσεις που αφορούν στην ίδια τη διαπραγμάτευση, γιατί αντιλαμβάνεστε βρίσκεται η διαπραγμάτευση σε πολύ ευαίσθητο σημείο και θα ήταν άσοφο, άσκοπο και ενδεχομένο λάθος να μπούμε σε μια δημόσια διαπραγμάτευση. Θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες. Όσον αφορά την έκκληση προς τη Βουλή, είναι έμμεση έκκληση να ψηφίσει αυτό το οποίο είχε απορρίψει? Νομίζω ότι η δήλωση οδηγεί τον καθένα σε αυτονόητα συμπεράσματα. Επιμένω, οι ώρες είναι δύσκολες και πρέπει όλοι να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.